Ενημέρωση για τη διαδικασία της κουνουποκτονίας στις περιοχές της Λάρισας και της Θεσσαλίας έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον υπεύθυνο της εταιρείας ΙΚΟΑΝΑΠΤΙΞΗ, η οποία θα αναλάβει το εγχείρημα, παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Στα πλαίσια της ενημέρωσης που κάνουμε και για το θέμα της καταπολέμησης των κουνουπιών, έχουμε σήμερα τον κύριο Μουρελάτο, ο οποίος είναι υπεύθυνος από την εταιρεία ΙΚΟΑΝΑΠΤΙΞΗ που έχει αναλάβει αυτό το εγχείρημα, να σας κάνουμε την ενημέρωση, να σας δώσει πληροφορίες πού βρισκόμαστε και να συζητήσουν, να ρωτήσετε διάφορα πράγματα. Όπως τόνισε ο κύριος Μουρελάτος, στη Θεσσαλία υπάρχουν τρεις κίνδυνοι προς αντιμετώπιση, ενώ από τα ως τώρα δεδομένα παρατηρείται χαμηλή όχληση των κουνουπιών και δεν τίθεται κίνδυνος ολαινοσίας. Γενικότερα στη Θεσσαλία που είμαστε γυρίστον παρότι 25 χρόνια, έχουμε τρεις βασικούς εχθρούς. Το Aedes Caspius που έχει να κάνει την όχληση. Το Culex Pipiens, το οποίο έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και τα ανοφελή τα οποία έχουν να κάνουν με την ελληνοσία. Η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε αυτούς τους τρεις βασικούς εχθρούς σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα. Στο φυσικό, στο αγροτικό, στο αστικό στους κοινόχρηστους χώρους και στο αστικό σε ιδιωτικούς χώρους. Δυστυχώς το κάθε αυτό σύστημα, κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα συστήματα έχει τις δυσκολίες του και τα χαρακτηριστικά του. Ελληνοσία δεν υπάρχει κίνδυνος. Εάν υπάρξει κάποιο κρούσμα, θα παρεύουμε, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω εγώ τι. Δεύτερον, όσο αφορά την όχληση, έχουμε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και θα διατηρηθούν εκεί, γιατί το βλέπουμε και από τις προνύφες, το βλέπουμε και εφόσον υπάρχουν φυσικά συνεχίσει ο καύσωνας, ο οποίος όμως μας δυσκολεύει όσο αφορά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη όσο αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αίσθησή μας είναι ότι θα πάμε περίπου στα περσινά κρούσματα. Έτσι. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Μουρελάτος, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενημερώσεις σε παρακάρλια χωριά, για τα οποία υπήρξε αυξημένη ανησυχία και τώρα μπαίνουμε στη λογική της καταστολής με παρεμβάσεις εκνέφωσης και ψεκασμούς μέσα και γύρω από τα χωριά. Κάνουμε και προληπτικές δράσεις και μπαίνουμε σε χωριά. Έχουμε μπει ήδη. Όποτε έχουμε πραγματική ένδειξη κυκλοφορίας του παθογόνου, είτε σε κουνούπι, είτε σε πουλερικό, είτε φυσικά σε άνθρωπο, έτσι, κάνουμε όλες τις προβλεπόμενες. Είναι μια σειρά από πολλές δράσεις. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι, να το πω έτσι απλά ελληνικά, ντουμαλιάζουμε το χωριό, μπουκάρουμε στο χωριό, κάνουμε υπολοιματικές δράσεις, συνήθως ανοίγοντας όλες τις πόρτες, όλες τις αυλές, ψεκάζοντας όλους τους βόθρους. Αυτό έχει σημασία γιατί ξεχνάμε πάντα τις επιμολύνσεις. Αν αφήσει τα κουνούπια, όπως και το δάκο, όπως και όλες τα ζουζούνια, αυτά αναπτύσσονται, έτσι, επιμολάζουν, μολύνουν κτλ. Αυτή είναι η λογική του κουνούπιου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις του προγράμματος με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει αλλά και θα γίνουν σε περιοχές της Θεσσαλίας.